ζωές στην άσφαλτο και βγαίνουμε την επομένη και λέμε όλοι κλαίμε επί ερυπείων, αλλά φαίνεται ότι δεν κάνουμε και πολλά πράγματα για να το αποτρέψουμε. Έχουμε τη χαρά να είναι στην Κύπρο, φίλες και φίλοι, γιατί υπάρχει λόγος και θα πούμε ποιος είναι, ένας από τους σημαντικότερους εκπαιδευτές στην Ελλάδα, εκπαιδευτές πάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει από τα μέσα την ταχύτητα, υπήρξε ο ίδιος οδηγός αγωνιστικών αυτοκινήτων για πολλά χρόνια, με πολλές πρωτιές, είναι ο κύριος Ιαβέρης. Τώρα κύριος Ιαβέρης, Ιαβέρης είναι, εμείς το Ιαβέρη το ξέρουμε, αλλά είναι Τάσος Μαρκουίζος κατά κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Τάσος Μαρκουίζος. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλημέρα. Λοιπόν, πριν πάμε στην κουβέντα μας, θέλω να δούμε κάποιες φωτογραφίες τώρα. Για να δούμε, Χαρούλα μου, σε παρακαλώ, να θυμηθούμε λιγάκι εμείς οι παλαιότεροι και να μάθουν και οι νεότεροι. Εδώ είναι ο κύριος Ιαβέρης στο τιμόνι ενός Ford Escort. Με το Ακρόπολη το 79, το 78. Το 78. Στη Μακράκη έχουμε φάγει μια τούμπα ήδη. Ναι, εδώ είστε συναδελφοί. Το Κώστα το Στεφανή είναι η εποχή των Ford. Εδώ είστε με μουσι, βέβαια, είστε πιο έτσι, άλλη. Μα και στην προηγούμενη με μουσι, δεν είστε... φαινόταν. Ναι. Και πάμε και σε μια άλλη ακόμα φωτογραφία να δούμε, νομίζω έχουμε ακόμα μία. Λοιπόν, εδώ είναι. Αυτός είναι ο γιος μου. Μια χαρά. Ο γιος σας? Κωνσταντίνος. Α, σας μοιάζει πολύ. Ναι, μοιάζει πολύ. Λοιπόν, τώρα, καταρχήν μια πορεία που την είχα πάντα, διότι έτρεχα... Υπάρχει και το Ιαβέρης. Ναι. Α. Από του Βίκτορα Σουγκό. Από αυτό, έτσι. Ναι, είχα φαβορίτες και επειδή είχα φαβορίτες μου είχαν κολλήσει ένα παράτσοκλι και επειδή όταν πήγα να υπηρετήσω τη θητεία μου και επειδή απογορευόταν εκείνη την εποχή, ενέτειο 1970, να βάζει σε κίνδυνο τον εαυτό σου μέσω των αγώνων, έβαλα ένα ψευδόμενο για μήνα αναγνωρίσιμο ως ο ναύτης που υπηρετούσε. Και αυτό ήταν ο λόγος και ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Ναι, εμείς τρέχαμε τότε, θυμάμαι, στους αγώνες αυτές, κάτι αναβάς, κάτι ριτσόνες, κάτι ήταν, αυτά. Ήταν εκείνη η εποχή που ήταν ένα Κυπριανού, ας πούμε, που ναι, το είχε. Ναι, ναι. Έτσι, και ναι. Ο Βαχάντες Γιάν. Άρα θεωρώ αυτονόητο η συνέχιση αυτής της πορείας, ναι, ναι. Να ασχοληθείτε με το θέμα του αυτοκίνητου. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι μέσα από το κομμάτι των αγώνων έχω αντλήσει την πειθό και το κύρος να λέω στους συμπολίτες μου ότι όταν εγώ σαν οδηγός αγώνων και η οικογένειά μου κινείται πάρα πολύ προσεκτικά και σιγά γιατί φοβάται στον δρόμο, εσείς δεν καταλαβαίνω, δεν πάτε καλά. Ναι. Δεν πάτε καλά. Δεν πάτε δηλαδή, καλά. Πώς εσύ αμολιέσαι, ποιος είσαι, έχεις δηλαδή. Απόλυτο δίκιο, αγαπητέ μου. Αλλά να σου πω κάτι, είπες, ναι. Γιατί από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Πρώτα απ' όλα είπες ότι, ας πούμε, να φύγουμε από τα πολιτικά θέματα. Πρώτα απ' όλα το μέγιστο πολιτικό θέμα είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Ναι. Και όχι αυτό που συζητάγεις προηγουμένως, ναι. Ούτε αυτό που θα ζητήσεις μετά, ούτε αυτό που συζητάτε μαζί με τους πολιτικούς που αλληλοβρίζονται βρίζοντας, ναι. Βρίζοντας τους οπαδούς του άλλου κόμματος. Πρόσεχε, πείτε τους, ναι. Ότι δεν μπορεί να ονομάζουν όπως στην Αθήνα ακούγεται λέξεις φοβερές και λέει εσείς είσαστε, ας πούμε, κλέφτες και προδότες, ναι. Και την ίδια στιγμή βρίζει το ψηφοφόρο και αντανά πάλι πίσω και ελπίζει να πάρει. Λοιπόν, αυτό είναι αγένεια. Στη δημοκρατία, έτσι το λέμε. Τώρα, το μέγιστο πολιτικό θέμα, τι είναι η πολιτική, είναι η τέχνη του να επιληθούν τα προβλήματα των πολιτών. Σωστό. Ποιο είναι το μέγιστο πρόβλημα ενός οικογενειάρχη πολίτη, να σου το πω, να νεκροφιλήσει το παιδί του. Πού είναι το θέμα προς συζήτηση, για πες μου εσύ. Ναι, όχι, τα 11χρονα που πριν από 2 μήνες σκοτωθήκαν εδώ και το είδες στην τηλεόραση, που του πάρει ένα αυτοκίνητο και ήταν η μαμά. Τραγωδία, έτσι. Ένα 14χρονο, ένα 12χρονο με ζώνες ασφαλείας και άκουσα τον ειδικό που ήταν το αυτοκίνητο ανάμεσα στις μπαριέρες ότι τα 2 11χρονα δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας και έξω να δονήσει κατά το αυτοκίνητο. Αυτό είναι τραγωδία. Αυτό μπήκε προς διαδικασία συζήτησης. Δηλαδή αυτό πρέπει να κάτσουν κάτω. Αυτό λέγεται, ξέρεις κάτι, όταν δεν καταλαβαίνουν ειδικά το σύνολο των πολιτών του πλανήτη, αλλά ειδικά εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι, ας πούμε, όταν δεν καταλαβαίνουμε και δεν έχουμε ιεραρχήσει. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχεις, ο μισθός σου? Ζούλα μας. Ναι, αλλά αυτό που συζητάνε όλη μέρα είναι ο μισθός, είναι η σύνταξη. Έτσι, δεν συζητάει κανένα για το παιδί μας. Για τη ζωή, ακριβώς, για τη ζωή του παιδιού. Η μέγιστη δυστυχία που μπορεί να ζήσει ένας γονιός είναι να περπατήσει και συμβαίνει και ρωτήστε και το ξέρετε. Απλώς το κάνουμε πίσω από το μυαλό μας. Γιατί δεν θέλουμε να το τρομάζουμε να το σκεφτούμε. Ότι να περπατάς πίσω από το φέρετρο του παιδιού, έτσι ακριβώς, όπως το λέω. Έτσι, και ομάτα, να δίνει... πάντα, ναι. Μα δεν είναι, κατάλαβα. Ναι. Θα κρύψω την αλήθεια. Έτσι. Και να σκεφτείς ότι υπάρχει, τώρα μας ακούνε, υπάρχει κάποιος οικογενειάρχης, από την ώρα που κάνεις παιδί. Από την ώρα που κάνεις παιδί. Γιατί λέω ότι μέχρι να κάνεις παιδί δεν έχεις την εμπειρία, την αγωνία του να κάνεις παιδί. Κάνεις το παιδί. Μπορείς να διανοηθείς τη ζωή σου πλέον χωρίς το παιδί σου. Και τι κάνεις όλη μέρα, ρε, ανόητε, ανόητε, για να μην πω τίποτα άλλο. Έχεις το παιδί πίσω χυμά. Περνάς τις διασταυρώσεις. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι κάνεις κακουργήματα. Γιατί αυτά
που σας ανέφερα προηγουμένως στις τραγωδίες, δεν είναι αποτελέσματα μιας παράβασης. Δηλαδή, το πένθος από τις ανοησίες στον δρόμο δεν είναι αποτέλεσμα μιας παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαμελίας. Όχι. Έτσι το συζητάνε όλοι. Είναι ένα ηθελημένο, επιθυμητό κακούργημα εξαλητίας. Και για να τελειώσω τις αμφισβητήσεις, γιατί κάποιοι μπορεί να λέει, εγώ δεν φεύγω το πρωί από το σπίτι και έχω στο μυαλό μου να σκοτώσω κανέναν. Δεν μίλησα για δόλο, μίλησα για ενδεχόμενη πρόθεση. Και οδηγείς. Και φτάνεις στο φανοστάτη. Και ανάβει πορτοκαλί. Γιατί πατάτε ρε φίλο, λιγκάζι, για πείτε μου. Ναι. Γιατί επιταχύνω στο πορτοκαλί. Αυτό είναι λοιπόν, δεν είναι αμέλεια. Ναι. Δεν είναι στιγμία ήρθαμε και εκτιμένοι, δεν το είδα, πέρασα. Σωστό. Είναι το είδα, συνειδητοποίησα ότι θα έπρεπε να κάνω alt. Γιατί να κάνω alt. Όχι για να μην το περάσω τυπικά. Γιατί αν εμπλακώ, καθώς περνάω πορτοκαλοκόκκινο, τότε μπορεί αυτό το πράγμα να έχει ένα αποτέλεσμα να πάθω τραγικές ζημιές και κάποιος να πάει σπίτι το απόγευμα και να πει στη σύζυγο, δεν θα έρθει ο κύριος Τάσος. Ναι. Και πείτε στα παιδιά του ότι είναι ορφανά. Αν αυτό που συζητάμε τώρα δεν είναι θέμα εθνικό. Καταρχήν είναι θέμα πολύ με κοινωνικές επιπτώσεις, προβλήματα κτλ. Αλλά πέστε μου κάτι άλλο. Επειδή αμέλεια, μιλάμε για αμέλεια, μιλάμε για εγκληματική αμέλεια. Εγκληματική αμέλεια είναι αυτό, έτσι. Ναι, ούτε καν. Είναι θελημένο έγκλημα. Τώρα, όταν βάζω το παιδάκι μου δίπλα στο συνδέσιο του συνοδηγού και μάλιστα το επιτρέπω να είναι και όρθιο και να πιάνετε. Ευθανασία λέγεται. Αυτό τώρα είναι τραγικό. Ευθανασία λέγεται. Δεν χρειάζεται κάποιον η αβέρη να σου πει ότι ξέρεις αυτό που κάνεις. Είναι ντροπή. Να μην την πω τη λέξη ότι μας ακούν. Τώρα έλεγα που ερχόμαστε λοιπόν με τον Μάριο εδώ που ερχόμαστε, του έλεγα ότι είναι ντρέπομαι πια να λέω σε συμπολίτες μου, οικογενειάρχες, να μην κάνουν κακούργημα και να πληρώσουν πρόστιμο. Δηλαδή λέω, για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει κόκκινο και πρόστιμο, που το πρόστιμο για το κόκκινο λέει 85 ευρώ, αντί να είναι 185.000 ευρώ. Είναι σαν να σου βάζει, εγώ δεν με απασχολεί πώς είναι το πρόστιμο. Λέω το πρόστιμο για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη με 50 χιλιόμετρα, 60 μέσα στην πόλη, είναι ξέρω εγώ 100.000 ευρώ. Δεν με απασχολεί, φίλε μου, γιατί εγώ δεν σκοπεύω να περάσω κόκκινο, γιατί μεταξύ των χιλιάδων δραχμών και του προστίμου υπάρχει ζωή μου. Είναι σαν να είσαι στον 20ο όροφο και να σου λέει κάποιος ότι αν πηδήξεις από τον 20ο όροφο και σκοτωθείς, θα επιβάλλω πρόστιμο στην οικογένειά σου. Συγγνώμη, θα σου επιβάλλω πρόστιμο. Αν πηδήξεις, μα δεν θα πηδήξω, ρε φίλε, γιατί δεν θέλω να σκοτωθώ. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει στον κόσμο. Ναι. Το πρόστιμο είναι για τους καταντημένους. Και έχεις δίκιο, γιατί εμείς στεκόμαστε ακόμα για το πρόστιμο και στεκόμαστε στο πόσο ύψος έχει το πρόστιμο και γιατί πρόστιμο και γιατί έτσι. Ένας που δεν έχει σκοπό να περάσει αυτό που λες να κάνει παραβίαση ή παρανόμια, δεν τον ενδιαφέρει. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καταλάβει κανένας, γιατί το βλέπω, ας πούμε, χρόνια κάτω που το κάνω, ότι για να λύσει ένα πρόβλημα νοητικό, μιλάμε για ασθένεια του νου, έτσι. Μιλάμε για νόσηση καθορά. Πρέπει να κάνεις διάγνωση. Εδώ λοιπόν να ρωτήσεις όλους το σύνολο των πολιτών, το κάνω εδώ και πολλά χρόνια. Ας με λέω, για να καταλάβεις πόσο λάθος κάνουμε όλοι. Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη είναι αιτία θανάτου. Βέβαια. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Όχι, είναι σύμπτωμα. Ασύμπτωμα. Είναι σύμπτωμα. Ναι. Αιτία είναι ηλίθιος. Να, εντάξει. Καταλάβες τι θέλω να πω. Αντί να πιάσει λοιπόν τον εγκληματία και να τον πας στο μουρλοκομείο και να τον ξαναφέρει στη φυσιολογική του κατάσταση, πας και τιμωρείς το σύμπτωμα που έχει σαν συνέπεια το θάνατο. Ναι. Κάνε λοιπόν τη σωστή διάγνωση, δεν μπορεί να κάνει σωστή αφαρμακευτική. Δηλαδή είναι ένας καρκίνος που τον αντιμετωπίζουμε με ασπιρίνες ενώ θέλει χειρουργείο. Δεν τολμάνε χειρουργείο γιατί έχει πολιτικό κόστος. Λοιπόν, τον Νεαβέρη τώρα όλα αυτά τα οποία τα πολύ σημαντικά πράγματα που μπορεί να μην τα έχουμε ακούσει και ποτέ με τον τρόπο αυτό που τα μεταφέρει ο Τάσος ο Νεαβέρης, θα τα ακούσουμε απόψε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, 12 του μήνα, στις 6 ώρα, σε μια διάλεξη που θα δώσει ο Νεαβέρης στο πολιτιστικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, εδώ κοντά μας δηλαδή, στις 6 ώρα, είναι δωρεάν η είσοδος και ελεύθερη για το κοινό. Νομίζω είναι μια προσπάθεια που έκανε ο φίλος μου ο Μάριος ο Σταύρου να φέρει τον Νεαβέρη στην Κύπρο και το reaction, και reaction. Γιατί όταν ακούς κάποια θέματα, κάποια ζητήματα τέτοια με τον τρόπο αυτό, νομίζω μπορεί να πιστείς πιο εύκολα για τις αλήθειες που υπάρχουν. Γίνεται συνεργασία με τη Μισελέν, αυτή η εκδήλωση, να επαναλάβω, είναι σήμερα 6 ώρα, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία, σήμερα 12 το Οκτώβριο, στο Πολιτιστικό Κέντρο.
Μια τελευταία κουβέντα, αγαπητέ μου Τάσο. Στην Κύπρο ξέρει τι γίνεται. Έχω έρχει εδώ. Ξέρει τι γίνεται στην Κύπρο, έτσι. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, λίγο καλύτερα είσαι όμως. Είναι λίγο καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι καλύτερα. Γιατί έχετε ούτως ή αλλιώς υπάρχει μια κουλτούρα που έρχεται λίγο. Ναι. Και γι' αυτό δεν γίνεται και με δεξιτιμόνι. Ναι, μένει λίγο από τους Εγγλέζους. Έχει μείνει λίγο κάτι από αυτό και σας λιτώνει από τη δική μας. Ξέρεις κάτι, αυτό που σου είπα περί ανοησίας οδηγεί σε μια μειωμένη αυτοεκτίμηση. Πρόσχετο έλεγα. Αυτοί όλοι που κάνουμε τέτοια κατουργήματα κάθε μέρα στον δρόμο, έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν λέω για τον βλάκα, τον μάγκα που βγαίνει έξω έτοιμο για τσαμπουκά. Λέω για αυτό που δεν καταλαβαίνει, αυτόν που μας ακολουθεί τώρα, που μας παρακολουθεί. Ότι είναι μοναδικός, φίλε. Μοναδικός και ανεκτίμητος. Ο κάθε πολίτης. Σωστό. Και αναδικατάστατος. Και αγαπημένος και λατρεμένος. Από την οικογένειά του, από τα παιδιά του, από τον μπαμπά του, τη μαμά του, τους φίλους του. Λέω λοιπόν, πριν φύγει το πρωί από το σπίτι, ξέροντας ότι θα δημιουργήσεις απόλυτη δυστυχία αν δεν γυρίζεις πίσω από τις κατασυρωή βλακίες που κάνεις. Πριν κλείσεις την πόρτα του σπιτιού σου, να κοντοσταθείς και να σκεφτείς πόσες αγκαλιές σε περιμένουν το απόγευμα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό και το άλλο που έχει πει ο Ιαβέρης κάποτε, να μην βάζετε βλήματα μέσα στο αυτοκίνητο, έτσι. Ναι, είπα ότι απλώς έχουμε μετατρέψει το αυτοκίνητο σε όπλο που οπλίζει όταν μπαίνει το βλήμα μέσα. Το βλήμα μέσα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Ιαβέρη. Καλή προσπάθεια.